ήλιο. Χαρά Θεού. Είναι μέρα που θα έβγαινε κανείς να κυνηγήσει έξω στήρες, ροφούς, συναγρίδες, ψάρια έτσι καλοκαιρινά, ή μάλλον ψάρια τα οποία υπάρχουν όλο το χρόνο, αλλά αυτές τις ωραίες καλοκαιρινές μέρες βγαίνουν και αυτά να πάρουν ήλιο στα πιο ρηχά νερά και είναι εύκολα ψάρια κατά βάση. Αλλά δεν μπορώ να βουτήξω ακόμα, οπότε αυτό το πράγμα με κρατάει σε βάθη 1-2 μέτρα νερό ακόμα. Οπότε δεν είναι κακό. Θα πάω με καραπουνάτσα του κερατά και ήλιο και 20 βαθμούς Κελσίου να πούμε, θα πάω για λαβράκι. Πειράζει. Πίσω και χαλάδα την ώρα. Να τα λέμε και αυτά. Εδώ θα λέγονται μόνο αλήθειες. Σε αυτό εδώ το κανάλι. Μπορεί και σε άλλα κανάλια, αλλά εδώ θα λέγονται μόνο αλήθειες. Για όσους ξέρουν. Για όσους ξέρουν και καταλαβαίνουν. Πέφτω στο νερό ακριβώς στο καλύτερο σημείο της περιοχής, ώστε να ξεκινήσω με γνώμονα του τι υπάρχει και δεν βλέπω λέπη. Πάω στο δεύτερο καλύτερο της περιοχής, λέπη και εκεί. Λέω φίλε μου, διαγράφεται επικό φωλίδι το οποίο έρχεται με γοργές δρασκελιές. Αλλάζω πλάνο, πάω σε ένα μέρος που μπορεί να έχει, μιας και δεν είχε λαβράκια, όσο μέρος μπορεί να έχει συναγρίδες λούτσους. Τίποτα, δεν κουνιέται φύλλο. Αλλάζω εντελώς μέρος, πάω 40 λεπτά πιο μακριά. Μακριά δηλαδή, καμία σχέση. Τίποτα. Και λίγο πριν βγω, επιλέγω ξανά λαβρακοτόπι. Και έτσι όπως είμαι στα 2 μέτρα, 2-3 μέτρα νερό, ξαφνικά τσακ, μπαίνουν κάτι ήρεμες συναγρίδες από τα δεξιά. Οι δύο πρώτες ήταν πιο μεγάλες, αλλά επειδή φοβήθηκα ότι δεν θα ξανάρθουνε, έριξα στην τρίτη, η οποία εντάξει, ψαράκι νορμάλ, κανένα δίκυλο, κάνει να φύγει, ήρεμα πολύ, δεν τα φόβησα καθόλου τα ψάρια τίποτα. Πατάω μια βολή με καλή σκόπευση, το 90 ήταν πιο γρήγορο και την πήρε από πίσω προς τα μπρος. Μια πολύ όμορφη βολή. Δεν θυμάμαι πόσες φορές, πια είναι αμέτρητες, που η κακομοίρα συναγρίδα έχει σώσει μια λαβρακοθόλα. Δηλαδή από το πουθενά, στα 2 μέτρα νερό μπαίνει μια συναγρίδα, μέσα στο καταχύμωνο. Δεν είναι σπάνιο αυτό, το έχω πει και στο παρελθόν ότι μοιράζονται πολύ συχνά παρόμοιους ψαρόντοπους συναγρίδες με τα λαβράκια.
πιο βαθιά αυτές συνήθως, πιο ρηχά τα λαβράκια. Αλλά όταν τα λαβράκια απουσιάζουν, πολύ συχνά οι συναγρίδες ανεβαίνουν μέχρι πάνω. Μέχρι και έχω πιάσει τη συναγρίδα μέχρι και σε 1 μέτρο και 20 πόντους. Πάρα πολύ ρηχά. Πέρσι την είχα βάλει στο βίντεο. Αυτά, οπότε τελικά πήρα το ψαράκι μου και ευχαριστήθηκε και εγώ και γεια σας, για να είστε καλά.